Καλώς μεσημέρι, κύριε Μουρουδέλη, τι κάνετε? Γεια σας, καλησπέρα. Μια χαρά, εσύ? Θέλω να μας, επειδή είστε και νέος, από πολύ νέα, μικρή ηλικία μπήκατε στο θέμα αυτό και μάλιστα η αναρρίχηση του προϊόντος είναι με πάρα πολύ μεγάλα βήματα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Για μιλήστε μας λίγο για το Forex Trading, να καταλάβουμε λίγο το προφίλ της εταιρείας. Θα σας πω αμέσως. Καταρχάς, γνωρίζω τον κόσμο του trading από το 2016, ασχολούμαι περίπου 5,5 χρόνια. Mm-hmm. Είναι μια γρήγορη ιστορία η οποία είχε διάφορα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίσαμε και εμείς στην αρχή. Να εξηγήσουμε ότι το trading έχει να κάνει με, με μετοχές, έτσι. Σε όλα, όχι μόνο μετοχές, όλο αυτό το κομμάτι της εκμετάλλευσης χρημάτων. Εξηγήστε ακριβώς τον κόσμο τι είναι αυτό. Τα πάντα στη ζωή μας είναι trading. Ακριβώς, ναι. Τα πάντα έχουν να κάνουν με εμπόριο, εμπορεύομαι σημαίνει, αλλά το trading, ναι, στην κεφαλαία αγορά είναι, νομίζω, κάνει focus σε συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχουν διάφορες κεφαλαία αγορές, mm-hmm, οι οποίες κάποιες αναγνωρίζονται και κάποιες άλλες όχι ακόμα, όπως είναι η αγορά των κρυπτονομισμάτων που, mm-hmm, μπορεί να έχουμε ακούσει. Το trading ουσιαστικά που μπορεί να συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, κάποιοι άνθρωποι ανταλλάζουν τον χρόνο τους με τα χρήματα και πάει λέγοντας. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να επενδύουμε τα χρήματά μας μέσα σε μία ημέρα, σε μία εβδομάδα, κάνοντας συναλλαγές, trading δηλαδή, με σκοπό να κερδίζουμε περισσότερα χρήματα, δηλαδή να έχουμε περισσότερες απολαβές πίσω, μια επιστροφή στην επένδυσή μας. Αυτό ονομάζεται trading, κάτι που μπορούμε να επωφεληθούμε είτε από την αγορά, είτε από την πώληση ενός συμβολαίου, έτσι, είτε είναι μια μετοχή, είτε είναι ένα ζευγάρι νομισμάτων, είτε είναι οτιδήποτε. Από ό,τι ξέρω, εσείς το ξεκινήσατε το όλο αυτό το trading και το forex, το βάλετε και τον τίτλο, την περίοδο που ήσασταν μεταπτυχιακός φοιτητής, έτσι δεν είναι? Εγώ έκανα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο, σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, όπου ουσιαστικά το 2016 στο Λονδίνο οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκεί και στο μεταπτυχιακό και στο πανεπιστήμιο διδασκόμασταν την τέχνη του trading πάνω σε μεγάλες χρηματαγορές. Είτε για να επωφεληθούμε σαν μονάδες, δηλαδή σαν απλοί traders, είτε για να απασχοληθούμε σε διάφορες εταιρείες οι οποίες κάνουν πρόβλεψη, να το πω έτσι, όπως είναι οι τράπεζες ή διάφορες χρηματιστηριακές εταιρείες. Ναι. Τώρα, συγκεκριμένα το forex trading, τι είναι το δικό σας και πόσο εύκολα μπορείς να έχεις κερδοφορία μέσα από αυτό, κύριε Μουρουδέλη? Το οποίο λέω πολύ συχνά στους μαθητές μου, διότι η εταιρεία μου είναι εκπαιδευτική εταιρεία. Mm-hmm. Μια νέα καινοτόμα εταιρεία όπου χτυπάει πολλές φορές το φέτος σαν ριζοσπαστικά μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και διδάσκει ανθρώπους για τον πώς μπορούν να δημιουργούν ικανότητες τις οποίες θα χρησιμοποιούν ανά πάσα ώρα και στιγμή που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα ή οικονομικά προβλήματα, γιατί αυτό που μας βοηθάει στη ζωή να έχουμε είναι ικανότητες, γι' αυτό θα πληρωθούμε. Είναι το κομμάτι του να μπορούμε να επωφεληθούμε από τις χρηματαγορές με ασφάλεια, γιατί, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί οι χρηματαγορές είναι τεράστιες αγορές όπου όλα τα λεφτά του κόσμου είναι εκεί, έτσι, οτιδήποτε μπαίνει σε τράπεζες, τραπεζικούς λογαριασμούς βρίσκεται εκεί. Αυτό που λέω στους μαθητές μου είναι ότι είναι ο πιο δύσκολος τρόπος για να μπορέσεις να κερδίζεις εύκολα χρήματα. Δεν είναι για όλους και χρειάζεται εξαιρετική εκπαίδευση πριν κάποιος μπει σε αυτές τις χρηματαγορές για να κάνει συναλλαγές. Σίγουρα. Αυτές οι εκπαιδεύσεις πόσο διαρκούν? Οι εκπαιδεύσεις διαρκούν της ακαδημίας μας περίπου 3-4 μήνες, όπου ένας εκπαιδευόμενος, ένας μαθητής γνωρίζει τι κάνει, πώς θα τοποθετηθεί στην αγορά, για ποιον λόγο τοποθετήθηκε στην αγορά, πότε να βγει από την αγορά και φυσικά και πότε να απέχει από την αγορά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα όμως ο δρόμος... Καλά, κάποια από αυτά τα στοιχεία νομίζω πηγάζουν, προέρχονται μέσα από την εμπειρία, έτσι. Ό,τι και ακριβώς να τους πείτε. Ο δρόμος είναι μακρύς για την επιτυχία. Δηλαδή, όποια εκπαίδευση και αν πάρει ένας άνθρωπος, χρειάζεται μετά εξοικείωση και εμπειρία από μόνος του, φυσικά με την υποστήριξη των επαγγελματιών που έχουμε πλέον στην εταιρεία, για να μπορέσει να τι θα σέψει διάφορα κομμάτια και να έχει συνεχόμενες κερδοφορίες. Μάλιστα. Εσείς γιατί διαφέρεστε από τους άλλους? Ο λόγος ο οποίος διαφέρουμε από τον ανταγωνισμό... Αν διαφέρεστε.
Η αλήθεια είναι ότι διαφέρουμε και σε πάρα πολλά σημεία, αλλά το σημαντικό είναι το εξής, ότι το trading δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνικές και στρατηγικές που μπορεί πολλοί να βλέπουν. Όλο το κομμάτι σχετικά με τις αγορές, κάτι το οποίο και εγώ μόνος ανακάλυψα, έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση του κάθε ατόμου εξειδικευμένα και εξατομικευμένα. Τι εννοώ? Ότι όλες αυτές οι τεράστιες αγορές χρημάτων αντιπροσωπεύουν την ψυχολογία των ανθρώπων πίσω από αυτές. Εμείς διδάσκουμε ανθρώπους για το πώς να δημιουργούν μια επενδυτική νοοτροπία σχετικά ανίκητη. Προσπαθούμε και διεισδύουμε στο πρόβλημα και το λύνουμε. Όχι στο να μάθουμε σε κάποιον 10 στρατηγικές που πλέον με το ίντερνετ μπορεί να τις βρει και δωρεάν. Αυτή είναι η βασική διαφορά με όλους τους υπόλοιπους. Ότι λειτουργούμε με τον κάθε μαθητή εξατομικευμένα σε αυτόν. Mm-hmm. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνος Μουρουδέλης, ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Forex Trading. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.